Θα πάμε στην Νότιο Αφρική. Υπάρχει μια δυναμική ελληνική κοινότητα. Επικοινωνούμε, κρατάμε επαφή. Πάμε να πραγματοποιήσουμε μια σύνδεση με τον κύριο Γιάννη Σπυρίδη, είναι πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Νοτίου Αφρικής, να μιλήσουμε και για τις δραστηριότητες και για τις εκδηλώσεις και για τις δράσεις και για τον κορονοϊό. Την καλησπέρα μας από Κρήτη. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, κύριε Σπυρίδη, χρόνια πολλά και για την ονομαστική σας εορτή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πού βρίσκεστε? Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στην κοινότητα. Ναι. Εδώ έχουμε ένα μικρό εστιατόριο που λέγεται Φίλος. Και εδώ πίσω, άμα σηκωθώ, θα δείτε, έχουμε και την εκκλησία δίπλα μας. Το Ευαγγελισμό. Η εκκλησία μας είναι τεράστια εκκλησία. 800 κάτι άτομα μπορεί να καθίσουν στην εκκλησία μας. Είναι καθεδρικός ναός, όπως λέμε. Κύριε Σπυρίδη, τα μέλη της ελληνικής κοινότητας εκεί στην περιοχή, ο αριθμός τους ποιος είναι? Εδώ στην Πετόρια ή γενικά στην Νότια Αφρική? Όχι, στην περιοχή σας, εκεί που βρίσκεστε. Εδώ σε αυτή την περιοχή θα είναι 4 με 5.000, εκεί υπολογίζουμε μέλη. Μάλιστα, είναι και... Εδώ στην Πετόρια. Είναι και δεύτερης και τρίτης γενιάς Έλληνες. Τρίτης και τέταρτης γενιάς Έλληνες εδώ. Τρίτης και τέταρτης, ασφαλώς, ναι. Άμα εδώ η Πρετόρια και το Johannesburg, ναι, είναι μια μεγάλη μητρόπολη. Οπότε οι Έλληνες μαζωμένα, Johannesburg και Πρετόρια, θα είναι τουλάχιστον 12.000, 12-14.000. 12-14.000. Άμα τα μετρήσουμε. Ναι, μάλιστα. Johannesburg, Pretoria, ναι. Είναι ωραίο το σκηνικό. Ακούμε και κάτι, δεν ξέρω τώρα τι είναι αυτά. Είναι πουλάκια, είναι κάτι πτηνά τα οποία... Ή παιδιά, μην κάνω λάθος. Είναι παιδιά που παίζουν εδώ στο γήπεδο. Ναι. Λοιπόν, είναι σαν μπουλάκια, είναι σαν να κελαϊδούν. Ναι, σίγουρα. Να δούμε, να το γυρίσουμε εδώ για μια στιγμή. Βέβαια. Ακούμε τις φωνούλες. Και λέω, τόσο ιδηλιακό το σκηνικό είναι, ξέρετε, άλλες καταστάσεις εκεί στην περιοχή. Λοιπόν, να το μαγαζί εδώ, που το έχουμε δίπλα εδώ στη κοινότητα. Μαζεύεται ο κόσμος εδώ. Μπράβο. Τα σχολεία προς το παρόν δεν έχουν ανοίξει. Ανοίγουν την επόμενη εβδομάδα. Συνήθως έχουμε εδώ 80 με 120 παιδιά να χορεύουν ελληνικά. Έχουμε ελληνικούς χορούς. Έχουμε και ελληνικά μαθήματα. Φροντιστήριο για τα παιδιά. Και μαζευόμαστε εδώ κάθε Παρασκευή και σε πολλές άλλες κοινότητες. Πόσο όμορφη εικόνα, πόσο όμορφο σκηνικό, πόσο ξεχωριστή δομή έχετε δημιουργήσει εκεί, Έλληνες της περιοχής. Ένα τεράστιο μπράβο, ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Δεν ξέρω αν η πανδημία γενικά και ποια διαχείρισή της έχει βάλει κάποια εμπόδια σε όλα αυτά που σχεδιάζετε. Σίγουρα είχαμε εμπόδιο. Αυτός ο χρόνος που πέρασε, ο περασμένος, το 2021, περάσαμε σοβαρά επεισόδια, με τη Δέλτα ήταν πολύ σοβαρά, αλλά με το Όμικρον που ασφαλώς εδώ το ανακαλύψαμε, δεν άρχισε από εδώ όπως νομίζει ο κόσμος, το ανακαλύψαμε εδώ, αλλά από την πρώτη μέρα όμως οι επιστήμοι και οι γιατροί, ναι, είπανε ότι δεν είναι τόσο βαρύ, οπότε ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος της χώρας, εκεί που ήμασταν στο lockdown 1, ναι, μας κράτησε στο lockdown 1, δεν γίνανε πιο σοβαροί και συνεχίσαμε και φτάσαμε κορυφή 15 Δεκεμβρίου με 27.000 κρούσματα, ναι, και πολύ γρήγορα μετά από δύο εβδομάδες κατεβήκαμε στις 3.000 κρούσματα. Οι εμβολιασμοί πώς πηγαίνουν εκεί στην περιοχή? Όχι πολύ καλά, δυστυχώς, δεν πάνε πολύ καλά. Είμαστε προς το παρόν νομίζω 35-38% εμβολιασμένοι στη χώρα. Α, είναι πολύ χαμηλό το ποσοστό. Είναι χαμηλό, ναι, δυστυχώς. Αλλά πάλι το περάσαμε. Τα νοσοκομεία αυτή τη στιγμή δεν έχουν πίεση καθόλου. Είναι σχετικά άδεια και δεν έχουμε κρίση εδώ. Μάλιστα. Δεν έχουμε κρίση. Η καταγωγή σας από... Βέβαια, η καταγωγή σας από την Ελλάδα, από ποια περιοχή, οι ρίζες σας? Ο πατέρας μου μεγάλωσε στην Νίκαια, στο Πειραιά, ναι, αλλά η καταγωγή είναι από το Πόντο. Η γιαγιά μου από την Κωνσταντινούπολη, ο παππούς μου από την Τραπεζούντα.
Α, έχετε καταγωγή για από εκεί, μάλιστα. Και... Ναι, ναι, ναι. Είμαστε και υπερήφανοι γι' αυτό. Βέβαια, βέβαια. Το μήνυμά σας. Να ξέρετε. Βέβαια, ολοκληρώστε. Το μήνυμά μου είμαι εδώ από την Νότια Αφρική. Σας στέλνουμε χρόνια πολλά, να έχετε ελπίδα. Θα περάσει και αυτό, όπως λέει η γιαγιά. Δεν είναι, ξέρω ότι έχετε αγωνία και κρούσματα εκεί, αλλά θα περάσει. Εμείς το περάσαμε, θα το περάσετε κι εσείς. Όλα θα πάνε καλά και θα έρθουμε να επισκεφτούμε την Ελλαδίτσα μας ξανά. Κύριε Σπυρίδη, τι να βλέπετε, πούμε, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Βέβαια, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Κρατάμε την αισιοδοξία. Κρατάμε την αισιοδοξία σας. Να το δούμε, βέβαια. Την αισιοδοξία σας. Εκεί κρατάτε τη σημαία της Ελλάδας ψηλά, βέβαια. Για να προσπαθήσουμε λίγο και να κλείσουμε. Να κλείσουμε, ναι, για να τι γίνεται εδώ. Ναι, να, εντάξει, το κλείσαμε τελείως. κατά κάποιο τρόπο. Λοιπόν, τι να πούμε. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε αυτούς τους ανθρώπους. Τώρα θα μας δείξει όμως. Τώρα το πετύχαμε. Εδώ οι Έλληνες, σε αυτή τη δομή εκεί στην Νότιο Αφρική, είναι οργανωμένοι, μαζεύονται, συζητούν για την Ελλάδα, τους νοιάζει η Ελλάδα, το βλέμμα και ο νους και η καρδιά τους βρίσκονται στην Ελλάδα, πολλά πολλά χιλιόμετρα βέβαια, εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από την πατρίδα, αλλά βλέπουμε αυτοί οι άνθρωποι με το χαμόγελο στα χείλη τι μηνύματα στέλνουν σε όλους εμάς. Λοιπόν,